Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά βεβαίως, γιατί έχουμε καινούργια χρονιά. Υγεία και φώτιση σε όλους. Φώτιση για σε κάθε ψυχή, σε κάθε δρόμο, σε κάθε δραστηριότητα. Στη Θεσσαλία, στη Μαγνησία που ταλαιπωρήθηκαν, αλλά στέκονται ξανά στα πόδια τους με ενότητα, με καθαρό μυαλό, με ψυχή. Φώτιση και σε όλους εμάς να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Χρόνια πολλά. Κυρία Μακρύ, ξεκινάει μια χρονιά με δύσκολα και απαιτητικά νομοσχέδια τόσο του Υπουργείου Παιδείας όσο για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών. Ένα μήνυμά σας και μια τοποθέτηση. Το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια δεν έχει έρθει ακόμη. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, δεν θα βάλουμε το κάρο μπροστά από το άλογο σε ό,τι αφορά το δικό μας Υπουργείο και το δικό μου χαρτοφυλάκι και το προηγούμενο και το τωρινό. Πράγματι, θα ξεκινήσουμε με το νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, που το παρουσίασα μαζί με τον Υπουργό βεβαίως στο Υπουργικό Συμβούλιο και σε εκδήλωση που συντόνισε παρουσία του Πρωθυπουργού. Εν συνεχεία είναι τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και άλλα στην καινούργια αρμοδιότητα τη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, για την οποία θα ενημερωθείτε σύντομα. Ένα σχόλιο για τα σχολεία που ξεκινούν τη Δευτέρα με δεδομένη την κατάσταση με τον κορονοϊό και τη γρήπη και τις ανακοινώσεις του ΙΟΔΗ. Ο ΙΟΔΗ έδωσε τις οδηγίες που όφιλε να δώσει. Εμείς και στην πανδημία και τώρα, ως σχολεία, είχαμε καλές επιδόσεις και μπορώ να πω ότι ξεκινήσαμε και την επαναφορά στην κανονικότητα λόγω της καλής συνεργασίας. Τα παιδιά λοιπόν θα επανέλθουν στα σχολεία χωρίς πρόσθετα μέτρα, αλλά με τα μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας, αυτά που ξέρουμε έχουν γίνει κτήμα όλων μας, δηλαδή αερισμός των αιθουσών, πλύσιμο των χεριών, αποφυγή συγχρονισμού όταν αυτός δεν είναι απαραίτητος. Εκπαιδευτικοί και γονείς γνωρίζουν λοιπόν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν και το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Υγείας είναι πάντοτε εδώ έτοιμο να επικαιροποιήσει αν χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή όμως δεν χρειάζεται. Ωραία.